Τσάκα τώρα θα παίξει κάθετα πάρα πολύ ωραία για τον Πρόιλερ, ο οποίος αφήνει για τον Σεφέροβιτς. Βάζει εκεί την κόντρα. Ο Ρόουζερ του Νέφιλντ είναι αυτός που πηδήκε την μπάλα, έκανε το τάκλιν. Νομίζω αυτή η μικρή καθυστέρηση στη συνεννόηση μεταξύ Πρόιλερ και Σεφέροβιτς κόστησε τους Ελβετούς. Ήταν βέβαια για να τους γνωρίσουμε και λίγο και πάλι αναγκασμένοι. Έπρεπε ο ένας να αφήσει την μπάλα για να μπορέσει να μην είναι εκπαιδευμένος και ο τελικός του προσδίδεν ενός οποίος του πάζει και πάλι την πάση από φορά μέσα στην μπάλα. Τελικά θα το πω του Παγκουάι. Έπιξε την μπάλα. Κόρνερ για την Ελβετία. Το 40 λεπτό. Έτοιμος ο Ρικάρδο Ροντρίγκες να εκτελέσει το κόρνερ. Μπάλα, βρήκε και το Ακάντζι. Αντεπίθεση τώρα για τους Άγγλους. Τον Ντέλ και τον Στέρλινγκ. Ακαθυστερεί και θα χάσει την μπάλα. Τον Πάπου και την πήρε. Την έκλεψε σαν πορτοφολάς. Και τώρα επίθεση για την Ελβετία. Λάθος πάσα όμως. Φερνάντες. Σέρβες χωρίς το πίσω και μάλλον πάρα πολύ. Ο Κέιν ψάχνει να βρει τον Στέρλινγκ που θα συγκρατήσει την μπαλά εκτός των σαρανδραμών. Δελε Άλλη κάνει κάτι σαν πάσα και σύμπροσουν. Δεν ήταν επιθυμένο. Προτήρηκες, ανοίγε τον Φρόιλερ. Και όπως βρίσκεται ο Γκόμες. Πολύ ωραία στο κενό χώρο για τον Τέλ. Και προς το Λίγκαρ. Σαν Τέλ. Ρόουζ. Για πάση στα αριστερά για τον Λίγκαρ. Προς το Τσάχαλ ξέρα με το αριστερό. Μπάλα κοντράρι, σαφώς για τον Ελβέτη. Κόρνερ για τα λεπτάρια. Σε 41ο λεπτό της αναμέτρησης. 41 λεπτά του η Ελβετία έχουν 5 προσπάθειες, η μία από αυτές έχει καταλήξει τον στόχο, απ' την άλλη οι Άγγλοι έχουν 3, οι 2 έχουν πριν στόχο, η καταρχή και πάλι μετά τον Άγγλων έχει πικρίνει βέβαια στην κάτι που είναι αφορά που κάνανε, είναι 56-44 υπέρ των Ιταλιών. Ο Αλεξάνδρ Άρνολντ θα πάει σε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Παλιά με πάπου διώχνει. Ο Σακίρι. Πλάι για την Αγγλία. Ο Γκόμπες στον Ρόουζ και εκείνο στον Μαγκουάιρ. Υπάρχει χώρο δεξιά. Θα πάει μπάλα. Λίγκα από πίσω. Θα γυρίσει για να καλύψει. Ντάιερ.